Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. All About Aris On Air στο Λίπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 σε μια εκπομπή που είναι λίγο πιο χαλαρή σήμερα. Είναι λίγο πιο ελεύθερη σήμερα. Θα βάλουμε για τα τραγουδάκια μας. Θα ανοίξουμε τις γραμμές μας κατευθείαν αν το θέλετε. Αν δεν το θέλετε, θα μιλάμε εγώ με τον Παπαδόπουλο. Γιατί το Σαββατοκύριακο δεν έχει ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Έχει βέβαια ένα σημαντικότατο μπασκετικό παιχνίδι. Στις 5 το απόγευμα της Κυριακής, στο Νίγκ Γκάλης Χολ, ο Άρης αντιμετωπίζει το Περιστέρι. Άρα, όσον αφορά το γήπεδο, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο και εκεί θα πρέπει να βρεθούμε άπαντες, στο παιχνίδι δηλαδή του μπάσκετ. Αλλά επειδή δεν έχει ποδόσφαιρο, είμαστε λίγο πιο χαλαροί σήμερα και θα ανοίξουμε τις γραμμούλες κατευθείαν εφόσον το επιθυμείτε. Από τώρα δηλαδή, στο 2310-287-888, με θέμα της εκπομπής, το πώς βλέπετε την παρουσία πλέον του Σάβα Παντελίδη στον πάγκο του Άρη, και το βάζουμε σήμερα το θέμα αφού έχουμε ηρεμήσει γενικότερα όλοι, αφού έχουμε αφήσει πίσω μας τον προηγούμενο προπονητή, γιατί όταν είναι να έρθει ο οποιοσδήποτε μένουμε και ασχολούμαστε και το γιατί έφυγε ο προηγούμενος. Περιμένω λοιπόν προσδοκίες, μεγάλες ή μικρές, θετικές ή αρνητικές για τον προπονητή, να σας ακούσουμε εδώ μαζί με τον Νίκο και φυσικά το τι περιμένετε να κάνει γενικότερα και η ομάδα από εδώ και έπειτα. Έχει μπροστά της παιχνίδι με τον Όφη την επόμενη Κυριακή στο Γεντικουλέ. Και από εκεί και έπειτα έρχεται ο Παναθηναϊκός στο Βικελίδης. Ενδιάμεσα θα κριθεί και η πρόκριση είτε ως πρώτος ο Άρης είτε ως δεύτερος ανάλογα με τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής. Παίζει με τον Εργοτέλη εκτός έδρας ο Άρης, με τον Αίτητο Σπάτων εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ. Μην γίνει κανένα μπαράζ, περίμενε. Τι μπαράζ? Άρη και ΠΑΟΚ. Το μπαράζ για να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει για την πρώτη θέση, εννοείς? Ναι. Ας το κάνουμε κλήρωση, ρε φίλε. Γιατί? Ωραίο θα είναι αυτό. Ωραίο δεν θα είναι. Τι? Θα έχει ένα διαφορετικό. Στο Καφτατζόγλου μισά εισιτήρια. Μισά μισά εισιτήρια. Μπαράζ. ΠΑΟΚ Άρης για την πρώτη θέση στον ομίλο. Και μετά θα λέμε μετά από 7 χρόνια που θα ξαναπαίξουν οι ομάδες στο πρωτάθλημα και θα έχουν αποκλειστεί για τα επόμενα 7 χρόνια. Και ιδεολογικά, ναι. Ναι. Αυτός βέβαια είναι ένας τρόπος να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος. Νομίζω ότι. Εύκολα. Ε? Εύκολα. Αλλά όχι, ρε φίλε. Θα πάμε εμείς. Άκου λίγο. Θα πετάνε αυτοί οι φωτοβολίδες. Τα δύο πέταλα. Εμείς θα λέμε μην πετάτε, θα φάμε εμείς τιμωρία και αυτοί θα δοθούν. Οπότε... Στο ένα το πέταλο του Άρη, στο άλλο του ΠΑΟΚ και στη μέση σχολεία. Και στη μέση του Ηρακλή. Στη μέση σχολεία. Τα παιδιά. Να βάλουν και μια-δυο νεκρές ζώνες. Ωραία, θα τον παράζει. Καθόλου απίθανο. Καθόλου απίθανο. Να δούμε τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική. Νομίζω ότι εκεί κάθεται ένας από τους δύο και τρώει γκολ επίτηδες. Για να το αποφύγει. Όχι. Τα έσοδα που πάνε. Σε φιλανθρωπικό σκοπό δεν ξέρω. Δεν νομίζω πηγαίνουν. Λοιπόν, ανοίξαμε γραμμές, κύριε Ζάτσι. Καλούν οι φίλοι ακροατές. Ωραία, 23-10-287-888. Αρχίσει να παίζει κανένα τραγουδάκι. Τι θα βάλει? Βάλεις καμιά Παπαρίζου, καμία... Βάλουμε τα πιο έτσι νεωτερίστικα τώρα. Ξεκινήσουμε χαλαρά, είπαμε. Αν με δεις να κλαίω, θα βάλεις? Όχι, βάλε. Όχι, όχι. Δεν σ' αρέσει? Όχι. Δεν σ' αρέσει αυτό? Όχι, όχι. Τι θες να βάλεις? Πες να τραγούδι. Δεν μπορώ την Παπαρίζου. Δεν μπορείς την Παπαρίζου, ούτε εμένα μ' αρέσει Παπαρίζου. Μ' αρέσει μόνο αυτό το τραγούδι. Γιατί? Δεν με ψήνει. Δεν σε ψήνει? Όχι, όχι, όχι. Τι σε ψήνει? Βάλε το τέτοιο. Το Πάνω κι Άμμο, το... Το θέλω να σε ξαναδώ. Το θέλω να σε ξαναδώ. Αυτό το έχουμε καθώς θα... Σε αραβικό το έχουμε. Τώρα το βάλουμε και σε ελληνικό. Ναι. Μαζί με τον Μπο. Ο Μπο. Ο Μπο. Ενημερωμένος ο Χρυσάντος. Καθόταν έκανε playlist μέσα. Έκανε playlist. Μισή ώρα. Για το αυτοκίνητο. Με τα ακουστικά. Ακούω το τέτοιο. Ακούω το αυτοκίνητο. Πρέπει... Δεν λέμε το Σακισλόγου να μας δώσει μια μέρα την εβδομάδα. Όχι. Α, ναι. Μια μέρα την εβδομάδα. Να μου δώσει να εκτιναχθεί το μήνυμα, δεν με ακούει μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή θα έρθει στην αγκαλιά μου. Μια μέρα την εβδομάδα η παραγωγή του Λίμπερο να κάνουν εκπομπές στο. Έξυπνο. Στο μήνυμα. Έξυπνο. Ωραίο. Έξυπνο. Είδες. Θα πηγαίνει ο Ασλαμάς να κάνει και εκπομπή. Θα πηγαίνει ο Ασλαμάς, ναι, ρε παιδί μου, θα επιλέγω την κάνω εγώ βραδιά Νταλάρα. Ναι. Ο Ζαγόρας θα κάνει βραδιά Πάριου και Μητροπάνου. Εγώ θα πάω να κάνω Βασίλη Καρά, ας πούμε. Ωραία. Νύχτα Ξενουργιάστρα και τα λοιπά. Ακροατές. Ναι. Πώς βλέπετε την παρουσία Παντελίδη, όχι του τραγουδιστή. Ναι, θεός ορίστε. Παντελίδη θα λέτε και θα κλαίτε. Καλά τα λέει ο κύριος διευθυντής. Λοιπόν. Ανοίγω τσιγάρα. Έχουμε φίλο, έχουμε Γιάννη. Φίλο. Έχουμε δύο ήδη. Ωραία. Δύο φίλους έχουμε συνολικά. Πάμε στον πρώτο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ μιλάω. Εσείς, ναι. Να λέτε, παιδιά, και το μικρό σας. Δημήτρης, λέγομαι. Γεια σου, Δημήτρη.
Ήθελα να πω κάτι για τον μπάσκετ. Ναι, για τον μπάσκετ, βεβαίως. Εντάξει, και αυτό θέμα συζήτηση. Ναι, επειδή τα τελευταία χρόνια, από Θεσσαλονίκη είμαι, ναι. Αλλά τα τελευταία χρόνια ζω στην Κάλυμνο, λόγω δουλειάς. Στην Κάλυμνο? Ναι, ναι, στα 12. Ωραία, φίλε, τόσο μακριά πήγες. Ναι, ναι, μάλιστα. Λόγω δουλειάς αναγκάστηκα, πήγα εκεί κάποια χρόνια έλειπα. Τι να κάνουμε, δουλειά ξαναπάς. Τώρα ξαναγύρισα βέβαια πάλι, αλλά εντάξει, μπορείς να ξαναγυρίσω πίσω. Πες. Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα κάτω έχει κάποιους Αριανούς, οι οποίοι μου κάνουν, που λέγανε, ας πούμε, τα συζητήσαμε για τον Άρη και τα λοιπά, ότι ρε παιδιά, πού είναι εκείνο το μπάσκετ που, της εποχής του 80, ας πούμε, με τον Γκάλι και τα λοιπά, και πού είναι ο Άρης, ας πούμε, να ξαναγεννηθεί. Δηλαδή, ο κόσμος δηλαδή, που έγινε από τότε, όπως και εγώ, ας πούμε, που έγινα από εκείνη την εποχή, περιμένει δηλαδή τον Άρη να ξαναγίνει αυτό που ήταν. Να ξαναγεννηθεί. Ναι, για να ξαναενεργοποιηθεί. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι από εκείνη την εποχή ακόμα, ας πούμε, υπάρχουν και θέλουν να ξαναενεργοποιηθεί για να ξαναασχοληθούν και αυτοί. Ναι. Ναι. Και δεν είναι μεγάλης ηλικίας, δηλαδή είναι 35, εντάξει, 40 και 30 και πιο. Αλλά δηλαδή ειδικά στα 12, εντάξει, πήγε και ο Γκάλης ήταν από τη Ρόδο. Έχει και εκεί αυτό πέρα το έχει Αριάνους. Ναι. Απλά δηλαδή μου λένε όλοι αυτό το παράπονο. Μου λένε, γιατί ο Άρης να μην μπορεί. Και μου λένε ότι αν ξαναεργοποιηθεί, θα ενεργοποιηθούν και οι οπαδοί, ας πούμε, οι υπόλοιποι, αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει από τότε, ας πούμε, κτλ. Κάνα να σου πω κάτι, δηλαδή, συγγνώμη, οι οπαδοί, δηλαδή, ναι, αυτοί που είναι Αριανοί, ρε παιδί μου, ενεργοποιούνται μόνο όταν πάει καλά η ομάδα. Δηλαδή, όταν δεν πηγαίνει καλά η ομάδα, δεν είμαστε άριστοι, είμαστε άλλη ομάδα. Όχι, όχι. Όχι. Άρης είναι και πάλι, αλλά θέλω να πω ότι μου λέγανε, δηλαδή, αυτό το πράγμα μου έχει μείνει. Κατάλαβα αυτό που λες, ναι. Ναι, ότι δεν. Ας γίνει ο Άρης πάλι ξανά και θα δείξει τη δυναμική του, ας πούμε, ακόμα πιο πολύ από ότι. Μάλιστα. Από ότι, ας πούμε, είναι τώρα. Ναι. Ναι. Αυτό ήθελα να πω για τον μπάσκετ. Για το ποδόσφαιρο, εντάξει, τα πράγματα πες για το ποδόσφαιρο. Από τον δρόμο τους και τα λοιπά έχουμε αλλάξει. Απλά αυτά ήθελα να πω. Σας ακούω καιρό, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σας ακούω και στην Κάλυμνο, σας ακούω από μέσω ίντερνετ. Να είσαι καλά. Μέσω ίντερνετ. Ναι, αυτά. Έγινε, αγόρινα. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να σε ξανακούσουμε. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Ανδρέας Γαλιμάτης. Έλα, Ανδρέα. Ναι, θέλω μια χάρη να μου κάνετε. Βεβαίως. Να μου δίνατε στο YouTube αυτό το τραγούδι το υπέροχο που ακούω. Ποιο? Κάθε φορά. Το χαλί της εκπομπής. Ναι, ναι. Πώς το ψάξα από εδώ, το ψάξα από εκεί. Χρήσανθε, πώς λέγεται. Άμα πρόσεις θα κάνεις. Θα πατήσεις, ναι, θέλω να σε ξαναδώ, ξένη στίχη. Και θα στο βγάλει. Πώς το λες μετά? Ξένη στίχη. Σε ξένα στίχη. Yeah. Ξένη city. Στίχη. Lyrics. Βάλε, όχι city. Η city είναι η Manchester City. Ξένη, η στίχη του τραγουδιού. Στίχη, lyrics. Στίχη. Γράψε lyrics. LYRICS. Ναι. Στο YouTube εννοείται. Ναι, στο YouTube. Ναι. Θα στο βγάλει. Ναι. Πώς είπες στην αρχή να το γράψω. Θέλω να σε ξαναδώ. Μάλιστα. Σε υπέρ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Το ζήσαμε κι αυτό. Λοιπόν, το φίλο Γιάννη, το φίλο. Έχουμε ακόμα ένα, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Ο Χάρης είμαι. Γεια σου, Χάρη. Ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω τον κύριο Παντελίδη. Καλή επιτυχία στο έργο του. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Είναι ηλεκτρική καρέκλα, δυστυχώς, του προπονητή του Άρη. Απλά ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει, ας πούμε, ότι αυτοί που γκρινιάζουν και που βρίζουν και που αναστατώνουν την ομάδα ήταν αυτοί που τα προηγούμενα 4 χρόνια μπορεί και να μην ξέρανε τι ώρα παίζαμε και πού παίζαμε, όταν τραβιόμασταν σε όλα τα χωριά και σε όποιο, δεν το λέω υποτιμητικά, ναι, έτσι, αλλά δυστυχώς παίξαμε σε όποια γωνία υπάρχει της Ελλάδας. Καλά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είσαι τόσο απόλυτος, αλλά αρκετοί είναι, ναι. Εντάξει. Να ξέρεις ότι, θέλω να σου πω ότι αυτοί, ναι, που ήμασταν, οι 3-4 χιλιάδες που απομείναμε τα τελευταία 4 χρόνια, ναι, που πηγαίναμε στο Χαριλάου και έξω, ότι από αυτούς δεν πιστεύω κανένας, αδερφέ, να... Εγώ πιστεύω γενικότερα δεν ασχολούνται. Όχι αυτοί που γκρινιάζουν. Υπάρχουν άνθρωποι που γκρινιάζουν πάνω στο γήπεδο κανονικά. Αυτοί που είναι οι ισοπεδωτικοί, αυτοί, ρε παιδί μου, που τα λένε, α, δεν ασχολούμαι. Αυτό λέω. Αυτοί δεν ασχολούνται καθόλου. Να ξέρεις. Αυτό σου λέω.
Και το μόνο, δηλαδή δεν έχουν τρέλα με την ομάδα και αγάπη που έχουμε εμείς και το κάνουν γι' αυτό. Αυτοί έχουν τρέλα με το να γκρινιάζουν και να βγαίνουν στο τέλος και να λένε είδατε που σας τα έλεγα εγώ, σας τα έλεγα εγώ, είδατε, επιβεβαιώθηκα. Υπάρχει υπάρχουν καμιά 10-15 άτομα, 20 στο Facebook, σε όλες τις ομάδες είναι, ξέρεις, δεν είναι μόνο σε εμάς. Απλά εμείς ξέρουμε τους δικούς μας. Η κάθε ομάδα ξέρει τους δικούς της. Ναι, ναι, ναι. Εδώ εσύ, μια εβδομάδα πριν, είχα από κάτω μου έναν που μου έλεγε ότι τα λεφτά στον Άρη, λέει, δεν τα βάζει ο τέτοιος ο Καρυπίδης, λέει, τα βάζει ο Παπαδόπουλος. Και μετά από μια εβδομάδα μόλις έφυγε ο Παπαδόπουλος και πήγε στον Ηρακλή, το λέω, τι έγινε ρε ψηλέ τώρα. Λέει, εντάξει μου, ωραία, άλλος είναι από πίσω, αλλά δεν θέλω να σου πω. Να. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι σαν αυτά όταν τα έβαλε στην αρχή ο Καρυπίδης, γιατί ακόμα δεν τα είχαμε, δεν λέγαμε, να δούμε το 1-200 εκείνο στην αρχή, το μετοχικό κεφάλαιο. Και μόλις τα έβαλε που είπανε, δεν τα έβαλε κανονικά, στην τράπεζα Πειραιός δηλαδή, στην Πειραιός, πρόσεξε, έτσι. Όχι στο Χρύσανθο, στον Νίκο, στο Γιάννη, στο Μάκη, στην τράπεζα Πειραιός πήγε, έβαλε ένα 200 και του δώσαν μια βεβαίωση, την οποία μετά ενέκρινε το γεμί, ενέκρινε το Υπουργείο, πήγαν όλα νομότυπα, αλλά δεν τα είχε βάλει τα λεφτά. Έβαλε στραγάλια στην Πειραιός. Πώς θα γίνει εσύ να τους αποβάλουμε αυτούς από εδώ, δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εγώ πιστεύω, θα σου πω, ένας είναι ο τρόπος, ένας τίτλος. Ένας τίτλος. Λες αυτό να είναι, ένας αυτό τίτλος, είναι που δημιουργεί την εσωστρέφεια και αυτό τίτλος, ότι έχουμε τόσα χρόνια που δεν έχουμε πάρει μια χαρά, ας πούμε. Εγώ είμαι 42 χρονών και δεν έχω δει τίποτα. Έτσι, ένας τίτλος πιστεύω και πάλι θα υπάρχουν, κοίταξε. Μόλις μετά, άμα πάρεις, παίρνεις το κύπελο. Την επόμενη χρονιά αυτός ο γκρινιάρης ο Αριανός θα λέει, καλά ρε ο Άρης είμαι, πρέπει να πάρω το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Εννοώ, παρ' όλα αυτά ένας τίτλος νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου θα το ηρεμήσει, ρε παιδί μου. Γιατί και, εντάξει, δικαιολογημένα ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Αλλά άλλο απέτηση, άλλο ισοπαίδωση. Άλλο το ένα, άλλο να έχεις απαιτήσεις, Χρύσανθε, αλλά να βοηθάς και λίγο την ομάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν απαιτήσεις. Χωρίς να έχουν κόψει ένα εισιτήριο τα τελευταία, σου λέω, 4 χρόνια που βολοδέρναμε. Για 4, 14. Εντάξει, όσο λέω τα τελευταία 4 που ήμασταν γάμα, γάμα, βήτα, βήτα, 4 χρόνια. Υπάρχουν 2-3. Τώρα δεν θέλω να τους κάνω γνωριμίες, και... συγγνώμη που συνεχώ, έκανα γνωριμίες στη 2, λόγω του ότι ήμασταν εγώ ήμουνα μόνος μου, ήταν και ένας άλλος άνθρωπος λίγο πιο πάνω μόνος του και έτσι σιγά σιγά κάναμε δει... Γίνατε φίλοι. Ναι, έτσι, έτσι. Σου λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι. Δεν θέλω τώρα, δεν θέλω να πω. Τα έχω σταμπάρει τα ονόματα. Δεν θέλω να τα πω γιατί θα τους κάνεις μάγκες. Αυτό επιδιώκουν άλλωστε. Να αποκτήσουν μια οντότητα. Εννοείται. Κανένα όνομα. Ο ένας είναι στη Γερμανία. Ο άλλος είναι στη Νορβηγία. Ο άλλος είναι. Όχι σαν το φίλο μου τον Κρίστοφερ στη Σουηδία που κατεβαίνει και παίρνει το διαρκεία στο ενώνει στη Σουηδία και βλέπει δύο μάτς το χρόνο και πληρώνει διαρκεία. Οι οποίοι δεν έρχονται ποτέ. Έχουν έρθουν στην Ελλάδα 15 χρόνια. Και σχολιάζουν για τον Άρη. Έχουν την οικονομική άνεση και μπορούν να πάρουν διαρκεία, δεν το παίρνουν όμως παρόλα αυτά. Μα αυτή είναι η δικαιολογία. Του λένε πήρες διαρκείας. Όχι, γιατί να πάρω στα λαμό για να δώσω τα λεφτά. Γιατί αλλιώς έχει ειδική υποχρέωση. Τον φέρνει πρωτοτελεσμένο ο άλλος. Τους βαφτίζει λοιπόν όλους λαμόγια και ξεφεύγει. Μια χαρά. Έτσι ακριβώς. Εμείς θέλουμε τον ενεργό τον κόσμο, τον θετικό τον κόσμο, τον κόσμο τον οποίο, ο οποίος αγαπάει τον Άρη που ήταν και στη Β και στη Γ ή αυτούς, να σου πω κάτι. Που για τον ΑΒ λόγο δεν ήταν στη Β και τη Γ και ξανακαψουρεύτηκαν την καψούρα τους και έρχονται στο γήπεδο και αγαπάνε την ομάδα. Αυτό θέλουμε. Και σε αυτούς απευθυνόμαστε άλλωστε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γουρνά. Τα λέμε. Καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Χαίρετε. Έχουμε θεματάκι για τον Παντελίδη, παιδιά. Πώς τον βλέπετε τώρα που έχουμε ηρεμήσει λίγο. Και ερωτήσεις βέβαια δικές σας για αυτές τις πρώτες μέρες παρουσίας ναι. στην ομάδα. Έτσι. Ο κύριος ρεπόρτερ δίπλα μπορεί να σας πει και λίγο πώς προπονεί την ομάδα, ναι. τι ακολουθεί, τι κάνει, τι ράνει. Έτσι. Έχουμε φίλο. Επόμενος. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρετε. Έλα τα σουλή. Έλα, τι κάνετε, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Αυτοί οι γκρινιάριδες, παιδιά, δεν θα λείψουν ποτέ, ποτέ μα ποτέ, όχι μόνο στον Άρη, και παντού. Ναι, γενικά παντού. Υπάρχουν παντού. Άμα θα σας πω εγώ, αυτό που έζησα, δηλαδή, πιτσιρικά στο Χαριλάου, αγώνας Κυπέλου, Άρης ΠΑΟΚ, τερματοφύλακας του Άρη, ο Στέλιος ο Παπαφλωράτος. Ναι. Καθόταν δίπλα μου ένας με το γνωστό νεάρι, σύνθημα γάτος γάτος ο Παπαφλωράτος. Ακριβώς. Λοιπόν, καθόταν δίπλα μου ένας κάτος πρέπει κύριος με τα παιδάκια του. Mm-hmm. Τα παιδάκια του ήταν 10-11 χρονών mm-hmm. του καθένα. Και σε μια φάση κάνει μια απόκριση ο Στέλιος. Φοβερή. Μιλάμε για αποκρουσάρα. Σηκώθηκε ο κύριος. Μπράβο Στελάρα μου, μπράβο αγόρι μου, μπράβο τον Αντάλο. Mm-hmm. Βγήκε η μπαλακόνα, κέρδισε την μπάλα, την πήρε ο Στέλιος.
και κάνει ένα ελεύθερο βόλιο που πάει, η μπάλα πήγε στη θύρα 2. Ναι. Ο ίδιος ο κύριος γύρισε, να μην σας πω τι έλεγε για το Στέλιο μετά. Άντε ρε φύγε από τον Άρη, μα ρε παλτό ρε εκείνο ρε τ' άλλο. Του κοιτάω εγώ μια λέω τώρα τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Δηλαδή και τέτοιες ιστορίες παιδιά σαν πάρα τη Βλαχοπούλου, πολύ το στη Βλαχοπούλου, η Βλαχοπούλου στην ταινία. Που βρίζει, δεν πεχτάρα και δεν το ξαναβρίζει μετά. Αυτός με το πουλόβερ από κάτω. Αυτό το πράγμα δεν θα λείψει. Εγώ έχω ζήσει πολλά πράγματα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Γκρίνια, 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 γκρίνια. Λες, δεν γίνεται να πάρω το κεφάλι μου να φύγω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Αχαριστία μέχρι εκεί που δεν πάει. Λοιπόν, το έχουμε δύο μα. Εμείς οι Αργενοί, δύο, έτσι πιστεύω εγώ, το έχουμε λίγο παραπάνω. Πες πώς βλέπεις τον Παντελίδη εσύ. Λοιπόν, για τον κύριο Παντελίδη. Προπονητές στον Άρη ήρθαν και φύγανε πάρα πάρα πολύ, έτσι. Mm. Αυτές που ξέρουμε, περισσότεροι έχουν φύγει. Κάποιοι βιάζονται και ακόμα και τώρα και στο Facebook και ρίχνουν Πινελίκη και ποιος Παντελίδης και εκείνο και τα άλλα, ακόμα και τώρα και σήμερα που μιλάμε. Ναι. Πολύ ξέρω... λιγότεροι βέβαια, γιατί είδα ότι περισσότεροι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε είπαν παιδιά, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, ναι. Ο προπονητής μου είναι, τον στηρίζω. Ναι, ναι, υπάρχουν και ψύχραιμες φωνές, mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που ακόμα το ίδιο το τροπάρει, το ίδιο το αντάλλο. Δηλαδή λες και περίμεναν αρχή ο Μουρίνιο. Βασικά μόνο και μόνο να πούμε ότι τα οικονομικά της ομάδας δεν φτάνουν να πάρει ένα πολύ ακριβό προπονητή. Μόνο και με αυτό πρέπει να το βουλώσουμε όλοι μας. Λοιπόν, εγώ θα περιμένω να δω τον κύριο Παντελίδη. Ούτε θα πω δεν κάνει, ούτε θα πω τι κάνει. Σωστά. Νομίζω το αποτέλεσμα. Πράγμα. Ε? Το αποτέλεσμα. Α, μπράβο. Το τι θα δείξει μέσα στο χόρτο. Για να ξέρουμε και κάτι, είναι η τεράστια ευκαιρία του. Η μεγαλύτερη ευκαιρία στην καριέρα του. Ας την αρπάξει κι αυτός. Θυμάμαι παιδιά τότε, ακόμα και τώρα το θυμάμαι, με τον κύριο Γεωργιάδη. Το θυμάστε τον προπονητή αυτό που ήταν στον Άρη, ο Γεωργιάδης. Δεν τον πρόλαβα, παιδάκι μου εγώ, αλλά το θυμάμαι. Το ξέρω λοιπόν, δηλαδή. Ναι. Εγώ τότε... Ο Γεωργιάδης δεν έβγαλε Οικονομίδη, Γιουκούδη, όλο ο Γεωργιάδης δεν τους έβγαλε αυτούς. Χρυσανθέ, επί Γεωργιάδη. Ίσως να μην το θυμούνται πάρα πολύ, ο Άρης έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Επί Γεωργιάδη, ο Άρης έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Mm-hmm. Το θυμάμαι, πηγαίναμε στο γήπεδο και δεν λέγαμε αν θα κερδίσουμε, λέγαμε πόσα θα ρίξουμε. Mm-hmm. Το θυμάμαι ακόμα και τώρα και μπορεί οι πιο παλιοί, εντάξει εγώ κοντά στα 50 είμαι, οι πιο παλιοί ακόμα το θυμούνται ακόμα καλύτερα. Αλλά Γεωργιάδη, με τον Γεωργιάδη παίξαμε καλή μπάλα. Και τότε αυτός ο προπονητής αφισβητήθηκε. Λέγανε ότι κοιμάται στο πάγκο, λέγανε ότι εκείνο, λέγανε το άλλο, ο ύπνος, ο ένας, ο άλλος. Αλλά με εκείνον ο Άρης έπαιξε πολύ καλή μπάλα. Το θυμάμαι ακόμα. Να είσαι καλά. Αυτά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Και μετά θα πάμε στο πλήρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Εγώ είμαι ο Αντώνης. Έλα, Ντουάν. Είμαι από αυτούς που πήγαιναν και στη Γάμα Εθνική και στη Β' Εθνική και γκρινιάζω. Καλό είναι να γκρινιάζεις άμα είναι δημιουργικό. Δεν απαξιώνεις. Αντώνη, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Πάντα έχεις μια κριτική διάθεση που εμένα μου αρέσει να σου πω. Γιατί με έχεις βάλει πολλές φορές και έχω σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο αυτό. Και είναι άλλο να βγαίνεις και να λες. Είναι άχρηστος. Δεν κάνει, δεν παίζει. Έχει τι σύστημα παίζει, δεν ξέρω. Τι σύστημα παίζει, δεν ξέρω. Αλλά δεν κάνει. Έπαλι καριάρι είμαστε. Εγώ ούτε προπονητής είμαι, ούτε τίποτα. Απλά κάποια βασικά πράγματα που τα βλέπει. Όταν ξέρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, με βάση την εμπειρία, πώς λειτουργεί μια εταιρεία, mm-hmm. παράδειγμα τώρα λέμε, δεν θα μιλάμε τώρα για τον Άρη μας, αλλά όταν ξέρεις πώς λειτουργεί μια εταιρεία, άρα κάποια πράγματα, όταν μια εταιρεία σε κάτι δεν πάει καλά, κάπως θα καταλαβαίνεις, mm-hmm. με κάποιο τρόπο. Ναι. Εγώ αυτό το πράγμα σχολιάζω, εγώ πάντα έλεγα, ας πούμε, ότι φέτος δεν έκανε παρουσίαση της ομάδας. Mm-hmm. Κάποια πράγματα άσχετα, ενώ ο κόσμος καιγότανε. Ναι. Δεν έκανε παρουσίαση της φανέλας. Ναι. Δεν έκανε επιτέλους αυτή την περιβόητη συνέντευξη τύπου που έλεγε τόσα χρόνια ότι θα κάνει. Έκανε, όμως, κάνει έκανε το γήπεδο όμως. Ναι, ίσως, ναι, να είναι, ίσως να είναι πιο σημαντικό. Δεν το έχει. Ναι, απλά εγώ δεν το έχει σε αυτό το κομμάτι. Με, πιστεύω ότι ο Αργιανός μετά από πολλά χρόνια θέλει λίγο να τον ακούει τον πρόεδρο του. Θέλει λίγο να νιώσει. Θα στο επεκτείνω. Πώς... παρόμοιο κείμενο με αυτό που λες τώρα, γράφω αύριο στην Άρη Σίσα και το Διαμαντόπουλο. Πιάνω και τον πρόεδρο, βάζω και τον αθλητικό διευθυντή μέσα.
Ναι, και τώρα πρόσεξε, έχουμε δύο πάλι διαφορετικά πράγματα. Πέρυσι είχαμε ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίος μας μιλούσε και μάλιστα μας κουνούσε και το δάχτυλο και μας μάλωνε πολλές φορές στους Αριανούς φιλάθλους με τον τρόπο που μιλούσε, γνώμη μου πάντα, να μην παρεξηγηθώ. Και έχουμε έναν αθλητικό διευθυντή φέτος, ο οποίος δεν μιλάει καθόλου. Και ο οποίος μάλιστα βγήκε ότι ακόμα και από το παιχνίδι του Λουβαδιακού ήθελε θεωρητικά να διώξει τον Ερέρα από την πλευρά του. Και κανένας δεν έβγαινε σαν σύλλογος, σαν Άρης, να πει κάτι. Όπως επίσης εγώ θα ήθελα, γιατί το θέμα του Παντελίδη... Βγήκε ο Άρης. Ο Άρης είπε ότι έχουμε προπονητή και είναι καλός. Άρα, ναι, εντάξει. Άρα... Δεν, ναι, όχι. Ο Διαμαντόπουλος δεν ήθελε από το Λεβαδιακό να διώξει τον Ερέρα. Η μοναδική στιγμή λένε τώρα, δεν ξέρω. Εγώ, δεν ξέρω, εγώ σου λέω ότι υπάρχει εισήγησή του όντως προς τον Καρυπίδη μετά τον ΠΑΟΚ. Η οποία απορρίφθηκε από τον Καρυπίδη. Η ομάδα όμως δεν ήταν άσχημη. Θεωρητικά και ήταν μέσα στους στόχους της. Τέλος πάντων. Όπως και ναι, στην ένταση αλλά ο αθλητικός διευθυντής θα σου πω το εξής. Ο Ερέρα ήταν μόνος του. Και ο Παντελίδης είχε τον αθλητικό διευθυντή δίπλα. Είναι γιατί όταν ήρθε ο Ερέρα, ο αθλητικός διευθυντής δεν ήταν. Εντάξει, έπρεπε να ήταν ο Καρυπίδης, εγώ θα σου πω. Παράδειγμα, ίσως. Και ο κάθε Καρυπίδης. Τέλος πάντων. Σχετικό λοιπόν, είναι αυτό. Έχουμε, να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα, τον θέλουμε τον πρόεδρο να παρουσιάζει τους προπονητές. Εγώ δεν θέλω τον πρόεδρο. Τον αθλητικό διευθυντή θέλω. Ναι. Ωραία. Εγώ θέλω ο πρόεδρος να είναι συνεπής, να πληρώνει τις υποχρεώσεις του. Όποτε η ομάδα έχει προβλήματα, να τα λύνει. Και από εκεί και έπειτα, εγώ θέλω τον αθλητικό διευθυντή να μου παρουσιάζει. Και το σωστό αυτό είναι. Ο αθλητικός διευθυντής να παρουσιάζει τον προπονητή. Είναι ο προϊστάμενός του. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι και να κλείσω για να μην καθυστερώ. Επειδή ακούω πολύ το θέμα της εσωστρέφειας από τότε που έφυγε ο Ερέρα. Ναι. Και έχει αρχίσει και με ενοχλεί και με στεναχωρεί όταν το ακούω, σαν Αριανός. Εγώ αυτή την εσωστρέφεια είναι καλό εσείς που είστε δημοσιογράφοι της ομάδας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει και αν μπορεί. Να κάνετε ένα θέμα πότε άρχισε αυτή η εσωστρέφεια. Ποιοι την άρχισαν αυτή η εσωστρέφεια. Στον Άρη. Ναι. Από τη μέρα που ιδρύθηκε ο σύλλογος. Έχει αρχίσει. Τα τελευταία χρόνια θα σου πω. Την τελευταία 15 ετία, αν θες να το βάλουμε, ή την 20 ετία, υπήρχαν η κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Για μένα κορυφώθηκε με το λάθος δρόμο που πήρε η Λέσχη. Γιατί η Λέσχη που ξεκίνησε... Και από τότε... Ξέρεις από πότε χρυσαφέμουν. Συγγνώμη λίγο, Αντώνη. Ξέρω ότι θα... Η Λέσχη που ξεκίνησε ως κάτι που είναι ότι ο Άρης ανήκει στο λαό του κτλ. Μετά, τι έγινε, γίναμε πολιτικά κόμματα. Όλοι μας. Και το λέω και εγώ έκανα λάθος. Και πιστεύω. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Εκεί που μπορούσες. Εκεί που μπορούσες. Πρόσεξε. Εκεί που ο κάθε παράγοντας, θα βάλω ο Τσαλτίδης ή ο Παπαδόπουλος, είχε αντιληφθεί ότι τι έκανε. Ότι αν έπειθε τον κόσμο που πήγαινε και ψήφιζε. Ότι αυτός έχει το δίκιο, ακόμα και αν είχε 100% άδικο, ακόμα και αν του έλεγε 100% ψέματα, θα ήταν αυτός ο οποίος θα έπαιρνε την κυβέρνηση, την διοίκηση. Και ανά δύο χρόνια, πρόσεχε εδώ, λέμε να έρθει ένας προπονητής και να μείνει 3-4 χρόνια. Και εμείς αλλάζαμε διοίκηση ανά δύο χρόνια. Ακριβώς. Έτσι μικρινό άρχισε. Από εκεί ξεκίνησε. Πήραμε λάθος δρόμο. Πήραμε λάθος δρόμο. Από εκεί, ναι, φυσικά. Δεν άρχισε από εκεί. Ήτανε... Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ναι, εγώ ας πούμε για μένα θεωρώ ότι άρχισε το κακό όταν λέγαμε δεν θέλουν, όταν λέγανε η κυβέρνηση τότε, η σκιώδης κυβέρνηση, γιατί δεν ήταν πρόεδρος στον Άρη, η κυβέρνηση τότε, η σκιώδης που υπήρχε σε εισαγωγικά, έλεγε δεν θέλουμε εμείς κάποιον δεύτερο Κοντομινά, μπορούμε εμείς οι φίλαθλοι μόνοι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει χρήματα όπως το συμπολίτη. Και για να κλείσω... Ο άνθρωπος αυτός που είναι στο συμπολίτη, ναι, ήρθε στον Άρη. Ποιος? Αυτός, ο ίδιος. Αυτός. Ο Ιβάν Σαβίδης. Ο Σαβίδης. Ο Ιβάν Σαβίδης. Ωραία. Και τον έδιωξε. Και ποιος τον έδιωξε, ρε παιδιά. Το 7. Και τον έδιωξαν. Δεν έκανε το 7. Ποιος τον έδιωξε. Τι ποιος τον έδιωξε. Δεν τον θέλανε. Δεν κάνει, θα δούμε. Εμείς έχουμε... τώρα, άμα πιο ποιοι, θα φάω μήνυση και εγώ και θα πρέπει να το αποδείξω. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, κάποιοι θέλουν τον Άρη μας έτσι. Όχι εμείς οι απλοί φύλαθλοι που γκρινιάζουμε γιατί ρε στην Καρυπίδη. Έχω την αίσθηση. Στον Ερέρα, έχω ένα την αίσθηση ότι πλέον και οι οργανωμένοι οπαδοί και όλοι, εμείς σίγουρα,
τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, ακούω, συγγνώμη, θα πω τη λέξη βλακωδός, κάποιοι να λένε α, για να έχουν την είδηση θέλουν τους δικούς τους. Ναι, θέλω να έχω την είδηση και να βγαίνει ο Άρης 8ος ή να παίζει τη Β' Εθνική και δεν θέλω να έρθει ένας υπερ. Ένας πρόσε. Όχι, πρόσε. Και με αυτά δεν πρέπει να ασχολείστε. Και δεν θέλω να έρθει ένας ο οποίος θα χώνει και θα ταξιδεύω κάθε εβδομάδα για το Champions League. Και θα είμαστε εννοείται, μα και εμείς δεν το θέλουμε. Τι λέμε τώρα, αυτά είναι χαζομάρες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να ξυπνήσουμε. Εγώ εννοείται ότι δεν είμαι φαν του Παντελίδη, γιατί από πέρσι που αρνήθηκε να έρθει. Λέω δεν γίνεται ο Παντελίδης να αρνείται να έρθει στον Άρη μας και να έρχεται φέτος. Αλλά μακάρι, μακάρι να πάει η ομάδα καλά. Είμαι δίπλα στην ομάδα και υποστηρίζω την ομάδα. Έτσι. Και όλο αυτό το πράγμα λοιπόν θα σταματήσει αν έρθει κάποιος ο οποίος θα είναι το πρόεδρος και θα πει παιδιά αυτό είναι το θέμα, έτσι πάντα πράγματα, σας αρέσει καλώς. Δεν σας αρέσει, δυστυχώς έτσι θα πάνε και έτσι θα πορευτούμε. Mm-hmm. Και πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας, όλοι μας. Να μάθουμε να ακούμε και να πιστεύουμε την ομάδα μας. Τίποτα άλλο. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Γιάννη, έχουμε άλλον. Ορίστε ρε φίλε, το 7 ήρθε. Ποιο 9. Γιατί μάλιστα. Τι ήθελα να πω. Τώρα που μου ήρθε και τον Παντελή. Το 9 ήσουν δημοσιογράφος. Θα κάψω ένα ακόμα θέμα. Ήσουν δημοσιογράφος. Όχι στον Άρη. Μην το κες. Γιατί. Μην το κες. Break. Να στο ξεκαθαρίσω. Ή να βρίσω. Μάλιστα. Όλοι παίζουν μπάλα! Εγώ μπορώ να φύγω νωρίτερα. Πες μου να πω στο βίντεο. Εσύ, πολλές μάπες εσύ. Μπορώ να φύγω, αδελφέ μου, νωρίτερα. Έχεις μπει στο στόχαστρο εσύ, φίλε, με αυτά που γράφεις. Τα στέλνουνε οι φίλοι ακροατές. Τις ηρωνίες σου. Brother in law. Τι, πώς το λες. Broman. Bromance. Τις γκέι ορολογίες που χρησιμοποιεί. Προκάλεσε ολόκληρη βιντεοδιάσκεψη. Πού στον Ισακέ. Ε, όχι, αλλού. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Ανοιχτές οι γραμμές φυσικά. Ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Τι θέλετε το Σάββα Παντελίδη, ερωτήσεις, απορίες για τις πρώτες μέρες του Παντελίδη στην ομάδα εδώ. Έχουμε γραμμή, Γιάννη. Τώρα πάρε το σώμα. Πάνε πάρε να κάνουμε μια παρένθεση. Τους μάθω και το επιμούντιο Μακούν. Επειδή είναι και Σαββατοκύριακο. Η καρδιά τους για τον Άρη τόσα χρόνια έχουν δώσει. Φωνάζουνε με δύναμη, πάθος και ενθουσιασμό. Μάστερ Τέμπο. Πάλι γήπεδο τη βγάζω, λένε πως είμαι πια τρελός. Μα εγώ τους απαντώ πως είμαι απλά αργανός. Ο παδός, άρρωστος, φανατικός, κολλημένος. Αυτό πρέπει να πεις στα μεγάφωνα. Ο Παντελίδης, λέω 779, είναι εργασιομανής και σοβαρός. Να έχει τα λιγότερα δυνατά προβλήματα, να είναι καλός ψυχολόγος και να έχει τύχη όπως ο Λουτσέσκου και ο Κάναντι. Ο Κάναντι, μια που τον λες 779, όταν ήρθε πέρσι στον Απόλλωνα, στον Ατρόμητο, έπαιξε φιλικό με τον Αστέρα Τρυπόλεως. Ο Αστέρας Τρυπόλεως κέρδισε τον Κάναντι 1-6 στο φιλικό μέσα στο Περιστέρι. Η Φενταγίν, η Μενταγίν και όλοι οι υπόλοιποι ζητούσαν το κεφάλι του Κάναντι και χαρακτήριζαν μυρωδιά το Σπανό, μυρωδιά τον Αυστριακό, τον άμπαλο παππού που μας έφερες από την Αυστρία. Τώρα ο Κάναντι του χρόνου θα είναι προπονητής στην ΑΕΚ. Γιατί ο κόσμος πάει πάντα και μόνιμα με το αποτέλεσμα. Κέρδισες, είσαι καλός. Δεν κέρδισες, δεν είσαι καλός. Δεν είναι όμως έτσι. Όλοι τα βάλανε μαζί μου. Μεταδίδω και επιτυχίες σου λέει σήμερα. Επιτυχίες. Αυτή... Να μην υπάρχουν διακοπές στο πρωτάθλημα. Αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος εκτροχιάζει την εκπομπή. Τι ρε φίλε, μέχρι τώρα μιλούσαμε για τον Άρη. Κακό. Αφού δεν βγαίνει τώρα, τι να το κάνω. Μουσικά. Μέχρι τις παραπέντε έβγαινε. Παραπέντε θέλει ένα break. Μετά τις 6 και 5 μουσικά θα ξαναβγεί. Έχει τον τρόπο. Όχι, να τα λες. Όχι. Δεν θέλουμε.
Δεν θέλουμε. Βγείτε για να σταματήσει να τραγουδάει, δηλαδή. Ναι, ναι. Δώσε λίγο το κομπιούτερ να αλλάξω κάτι. Μου έχει βάλει να βλέπω τουρκικά πάλι. Βγείτε λίγο στον αέρα, γιατί θα συνεχίσει να τραγουδάει και δεν είναι καλό αυτό. Για την ακουστική τη πόλη γενικότερα, έτσι. Γιατί δεν είναι καλό, έτσι. Για να κάνουμε και μια αναφορά λίγο στα σημερινά. Ναι, να κάνει. Πώς το λένε. Όχι, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα. Ναι. Επέστρεψε ο Ματέο Γκαρσίας στις προπονήσεις. 9 έμας είπες ρε φίλε. 9 έ. Επέστρεψε ο Ματέο Γκαρσίας. Με αποζητούν σε ένα μήνυμα. Συγγνώμη. Να μην το διαβάζεις. Δεν γίνεται να το διαβάζω, φίλε. Το ρεπορτάζ τρέχει. Το γυναίκα. Όχι. Λοιπόν. Κακό το διάβασα τότε. Ναι. Λοιπόν. Επέστρεψε ο Ματέο Γκαρσίας σήμερα στις προπονήσεις. Μπράβο, Ματέο. Είναι και αυτό πλέον κανονικά στη διάθεση του. Φεύγει το Γενάρη. Παντελίδη. Ναι, φεύγει. Έδωσε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη χθες στην Ισπανία. Ο Αργεντινός μεσοπιθετικός, μάλιστα στον ίδιο δημοσιογράφο που μίλησε ο Ερέρα την περασμένη εβδομάδα. Αυτό που μας τρύπησε δηλαδή. Στο Λίτο Χιμένεθ. Ωραία, ναι. Ναι, σε ένα ραδιόφωνο της Ισπανίας. Μου έγραψε ψέματα για πλήρω το Χιμένεθ. Ναι, σε αυτόν ναι, έδωσε ναι, ο Ματέο Γκαρσία. Σε αυτόν έδωσε. Συγχαρητήρια. Εντάξει, τώρα. Τι εντάξει. Δεν, απαγορεύεται, ρε φίλε. Την πήγε πιο. Πά στον πρώτο ποδοσφαιριστή. Βέβαια το ξέρω πάρα πολύ καλά εγώ. 97 φορές είχα πει στους Ισπανόφωνους, παιδιά, χωρίς άδεια από την ομάδα. Δεν θα μιλάτε στο εξωτερικό. Yeah, of course, Chris. Yeah, see, Chris. Μιλούσανε. No problem, Chris. Μιλούσανε. Ο Νάτσο Γκαρσία μιλάει στα νέα της Βολιβίας. Σε γράφανε. Κανονικά. All about Βολιβία. Ναι, βέβαια. Φυσικά, ρε φίλε, γιατί ήταν οι αλλαξοποπιές. Οι αλλαπιές. Οι αλλαξοποπιές. Μάλιστα. Ωραία. Πώς συντώνησε πάλι. Αναφέρθηκε στο θέμα της παρουσίας στον Άρη και είπε ότι επειδή ρωτήθηκε τον δημοσιογράφο. Για το δεχόμενο επιστρέψη Λας Πάλμας στο Γενάρη, είπε ότι νομίζω, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι υπάρχει τέτοιο όρο. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο όρο. Αλλά από την ΠΑΕ κατευθείαν υπήρξε αντίδραση και διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει τέτοιο όρο στο συμβόλαιο του Μάτι. 30 Ιουνίου λέγεται το τελευταίο. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μέχρι 30 Ιουνίου ανήκει στον Άρη. Έστω και με τη μορφή δανεισμού, αλλά ανήκει στον Άρη ο ποδοσφαιριστής. Ο οποίος παρόλα αυτά δηλώσει ότι περνάει πολύ ωραία στην Θεσσαλονίκη στον Άρη. Έτσι, είπε ότι νιώθω καλά. Αυτό είναι θετικό. Ότι είμαι μια χαρά στον Άρη και την Ελλάδα, είπε. Ναι. Τι ψέματα. Δεν απλήρωτος. Πλήρωτη, ναι. Τι? Όλοι απλήρωτοι. Όλοι απλήρωτοι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Μια ζωή. Να, λένε, να βγαίνουν να λένε απλήρωτοι και οι παίκτες να λένε ότι είμαστε πληρωμένοι. Ναι, ψεύτες, ναι. Οι παίκτες. Εντελώς. Λένε ψέματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Εντάξει. Υπάρχει συνέντευξη στο Ματέο, μπορείτε να διαβάσετε και στο All About Άρης. Η ομάδα θα προπονηθεί και αύριο. Και αύριο. Και την Κυριακή ρεπό. Τουρίστες την Κυριακή. Κάτσε, ρε Χρήστα, πρέπει να δοθεί και ένα ρεπό. Δεν γίνεται. Γιατί, ρε φίλε, τι απαντάμε. Πράγμα, θέλει ένα ρεπό γιατί την άλλη εβδομάδα θα ανέβουν οι ρυθμοί. Τρεις ώρες ολόκληρη τη μέρα που να. Δεν μπορούν να κάνουν καμιά άλλη δουλειά. Με τρεις ώρες προπόνηση τη μέρα. Δεν είναι τρεις. Πώς είναι. Μια μισή ώρα είναι η προπόνηση. Σούβαλα τη μισή πριν, τη μισή μετά. Και λιγότερο. Και μισή ώρα μετά. Τι τρεις ώρες. Θες για παράδειγμα, η προπόνηση κράτησε μία ώρα και 10 λεπτά. Μία ώρα και 10 λεπτά. Γιατί. Παντελίδη! Ο Παντελή. Χαβαλέ τους κάνεις εκεί, φίλε! Όχι, ο Παντελίδης έχει μικρύνει τις προπονήσεις. Να πήξουνε πρέπει, φίλε! Έχει μικρύνει τις προπονήσεις μέχρι στιγμής. Έχει ανεβάσει όμως την ένταση. Δεν ξέρει να προπονεί πάνω από μία ώρα και 10 λεπτά γι' αυτό. Ναι, τώρα θα μπορούν να πούνε αυτό. Τώρα το πες εσύ. Θα βρεθεί κανένα την άλλη εβδομάδα που θα το πει. Γιατί μία ώρα και 10 λεπτά. Α, το πάτε στο αρέσει, ρε. Τζάμπα βενζίνη και τα. Έτσι. Καλά τα λέω, το λέω. Έχω ωραία προφορά. Είναι οι πρώτες αναγνωριστικές μέρες. Αναγνωριστικές. Και αυτός μαθαίνει λίγο παραπάνω το ρόστερ. Yeah. Και οι παίχτες κυρίως. Αφού είπες ότι το ξέρεις το ρόστερ. Το ξέρει, αλλά άλλο το ζεις απ' έξω και άλλο το ζεις από μέσα. Έχει διαφορά. Γιατί είδες τώρα από μέσα το λάδι. Λοιπόν, και οι παίχτες προσαρμόζονται σε έναν νέο τρόπο δουλειάς. Τι. Διακοπή έχουμε σε παρασύρι. Τι έγινε. Στο διάλειμμα. Μίλα. Ναι. Και οι παίχτες προσαρμόζονται σε ένα νέο τρόπο δουλειάς. Γνωρίζουν έτσι μια νέα φιλοσοφία αυτή του 53χρονου τεχνικού, ο οποίος δείχνει 4-2-3-1 αυτές τις πρώτες μέρες. Αναμενόμενο ήταν βέβαια. Υπάρχει βάση γι' αυτό στην ομάδα, γιατί ο Άρης το χρησιμοποίησε αρκετά αυτό το σύστημα επί Ερέρα. 4-2-3-1, απλά τώρα πρέπει να το δέσει με τα δικά του θέλω. Υπάρχει μια δουλειά που έχει γίνει, πρέπει όμως να βάλει και αυτό στα δικά του στοιχεία για να γίνει αυτό το 4-2-3-1 και πιο αποτελεσματικό για την ομάδα. Είτε δίνοντας συγκεκριμένους ρόλους στους ποδοσφαιριστές, είτε δίνοντας κατευθύνσεις και ένα προσανατολισμό στον κάθε παίχτη για να ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο. Και στο οποίο στερούσε ο Άρης, είναι αλήθεια, το προηγούμενο διάστημα. Και νομίζω ότι θα δούμε πολλά περισσότερα από την επόμενη εβδομάδα που θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο τακτικό κομμάτι, λόγω και της προετοιμασίας της ομάδας για το παιχνίδι με τον Όφη. Και ένα τακτικό του κομμάτι, στο οποίο θα δοθεί βάση με δεδομένο τον αντίπαλο που έχεις μπροστά σου. Όχι γενικά.
Δηλαδή θα πούνε έχουμε τον Όφη μπροστά μας. Άρα θα ετοιμαστούμε και θα προετοιμαστούμε τακτικά για αυτό το παιχνίδι. Για ποιο ήθελα να προετοιμαστούμε? Εντάξει, ο Ερέρα δεν προσαρμόζονταν τόσο πολύ στον αντίπαλο και δεν προσάρμοζε την τακτική που δούλευε μέσα στην εβδομάδα πάνω στον αντίπαλο. Σε ποιον προσαρμόζονταν? Σε κανένα. Προσαρμόζονταν σε αυτό που είχε αυτό στο μυαλό του και σε αυτό το οποίο ήθελε. Ωραία. Εντάξει. Ενώ ο Παντελίδης, που όσοι έχουν δουλέψει μαζί του το λένε ότι το κάνει συνέχεια αυτό, όταν ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας για ένα παιχνίδι, προετοιμαζόμαστε για αυτό το μάτς, για αυτό τον αντίπαλο και προετοιμάζει τον κάθε παίχτη για το τι έχει να αντιμετωπίσει. Ότι έχει τον τάδε παίχτη στην πλευρά του. Πρέπει να ξέρει τι να κάνει με αυτόν. Έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος δουλειάς του Παντελίδη και θα φάει νομίζω σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από την επόμενη εβδομάδα. Άρα ένας από τους λόγους που έφυγε ο Ερέρα από τον Άρη είναι αυτό ακριβώς που λες. Ναι. Μάλιστα. Το είχαμε πει. Δεν προσαρμόζονταν τόσο πολύ στον αντίπαλο. Πρόσεξε, το διάβασμα γινόταν το αντίπαλο. Το σκάουτινγκ γινόταν. Τώρα είναι ένα πράγμα να γίνεται το σκάουτινγκ και είναι ένα άλλο πράγμα πώς το διαχειρίζει ο προπονητής. Ναι. Εντάξει. Άρφε, ο Ερέρα δεν το αξιοποιούσε. Μπορεί να πίστευε διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό ο Παντελίδης στην παρουσίασή του χρησιμοποίησε συχνά μία λέξη. Ρεαλισμός. Θέλει να κάνει τον Άρη πιο ρεαλιστή. Ναι. Ο Ερέρα δεν είχε. Ο Άρης του Ερέρα δεν ήταν τόσο ρεαλιστής. Τι ήταν? Ότι πάω για το αποτέλεσμα. Εντάξει, ήταν ένα δικό του μοντέλο. Δεν θα το κατηγορήσουμε τον άνθρωπο. Καθένας δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι. Εντάξει. Όταν δεν είσαι ρεαλιστής, τι είσαι, ρε φίλε? Όταν δεν είσαι ρεαλιστής. Ονειροβατής. Ονειροβατής είναι μια ωραία λέξη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Υπάρχουν κι άλλες. Λοιπόν. Ωραίο τραγούδι αυτό. Αυτά όσον αφορά. Ξέχασες και δεν θυμάσαι. Τον σημαδιακό. Τον Άρη. Με αποσυντονίζει καθίστατα. Πάμε στο διάλειμμα. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται. Λέω εγώ δεν τρία πράγματα. Έριξε εσύ τραγουδά με αποσυντονίζει. Τώρα τι να τα κάνουμε, μα τα λε. Γι' αυτό σου λέω το γι. Να μα τα έλεγε στον Ερέρα εδώ. Το γιν και το γιάν. Βγαίνετε τώρα οι δημοσιογράφοι ρεπόρτερ και μα τα λέτε τώρα. Τώρα τι να τα κάνουμε. Τώρα έφυγε. Τα γραπτά μένουν. Σκρίπτα. Σκρίπτα μάνε. Μέσα είναι. Μάνε. Σιγά μην είναι και μανέ. Πού τον βρήκα, ρε. Δεν προφέρεται το τελευταίο. Προφέρεται. Το ταφ. Το ταφ προφέρεται. Νομίζω ότι δεύτερη ώρα θα κάνει μόνο σου, να ξέρει. Γιατί? Με τη διάθεση που έχω. Λοιπόν, θα μείνω εδώ για να ακούσω του φίλου ακροατέ. Έτσι, να του ακούσει. Γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Έτσι. Ναι, αλλά δεν μου λένε για τον Παντελίδη. Δεν μου λένε. Να αξιολογήσω τι μου λένε. Μόνο να κράζετε, ξέρετε, μπορεί. Ε, ναι. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Εδώ είμαστε, Λίπερο 107,4, All About Aris On Air. Ο λόγος είναι σε εσάς, οπότε σας έχω και χαλαρή μουσικούλα από κάτω για να είστε ήρεμοι και να τα λέτε όπως πρέπει. Στο 23-10-287-888 συζητάμε για τον νέο προπονητή. Παντελίδη έπρεπε να βάλουμε από κάτω να παίζει, κανονικά. Λοιπόν, συζητάμε για την έλευση του νέου προπονητή, για το τι περιμένετε από τον νέο προπονητή. Αν θέλετε να ρωτήσετε και κάτι, τώρα θα είναι και πάλι ο Νίκος μαζί μας, στο αρμόδιος reporter δηλαδή, για το πώς προπονεί, τι κάνει, τι ράνει και τα λοιπά ο προπονητής και γενικότερα πώς βλέπει τα πράγματα. Και για μπάσκετ, Κυριακή έχουμε στις 5 το παιχνίδι Άρης Περιστέρη. Πρέπει να είναι γεμάτο το παλέ. Το Περιστέρη έχει 5 στα 5 μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό, κομβικό το παιχνίδι για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο μετά τη σπουδαία νίκη μέσα στη Ρόδο, να κάνει τη δεύτερη συνεχόμενη ο Άρης στο πρωτάθλημα και να προχωρήσει όσο το δυνατόν καλύτερα στο πρωτάθλημα της Α1. Πάμε όμως και πάλι στις γραμμές της δικές σας. 23-10-287-888. Παρακαλώ. Χρυσάνθε. Παρακαλώ. Ξεδίπλωσε το ταλέντο σου, αγόρι μου. Σε ποιο κομμάτι πάνω? Στο τραγούδι. Δηλαδή χαραμίζεσαι, φίλε. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Πρέπει να ξεκινήσει το τραγούδι. Κοίταξε, το έλεγα πριν 20 χρόνια, φίλε. Που ήμουν και πιο αδύνατος. Ψηλό, ωραίο παιδί. Ωραίο αγόρι. Μια χαρά με μαλλιά. Κανονικά, χωρίς κιλά. Φωνάρα τέτοια με γράδα το ένα το άλλο, θα έκανα ένα voice. Μην ακούς τους πουθενάδες. Έτσι. Μην ακούς κανέναν. Θα πήγαινα στο voice, φίλε, τώρα μια χαρά θα ήμουν. Θα γυρνούσε ο Ρουβάς και πώς τη λένε και ποιος άλλος. Είμαι ήδη θαυμαστής. Πού να έρθει σε καμιά βάφτιση που τραγουδάω. Αλήθεια το λες? Καλά, ρε φίλε, έχω τραγουδήσει. Α, το θέμα έχει έχει ανέβει βίντεο, ρε φίλε, στο Facebook. Ακούγομαι. Λέω το άγαλμα και το καλή τύχη. Σε παρακαλώ, γίνεται χαμός από κάτω. Έχεις χάσει, τι να σε κάνω. Θα σε καλέ. Κοίτα, 30 του μηνός θα πάω στο Χαρινά εκεί στο Άδεδρο, τραγουδάει η κόρη του που είναι κανονική τραγουδίστρια. Δεν μπορεί, κατά τις 5 το πρωί θα πάρω εγώ το μικρόφωνο.
Δεν χάνεται αυτό. Βέβαια. Στον Παπαδόπουλο πες τον. Πού να ξέρουν αυτοί. Επειδή αυτοί δεν μπορούν να τραγουδήσουν, ζηλεύουν που μπορούμε εμείς, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι εκπληκτικό. Ειδικά ο διπλανός αυτός. Αυτός ο άπαλος. Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό, να έχω κάτι να το βάλουμε απέξω. Φίλος είναι. Όσον αφορά αυτό το θέμα. Ναι. Για τα άλλα τα θέματα μιλάω άνετα μαζί του. Ωραία. Ρώτα τον για τον Παντελίδη. Εμένα κράζει τι έγινε. Ναι, φίλε, ότι είσαι άσχετος με τη μουσική. Εγώ. Ναι. Γιατί? Τελώς, φίλε, είσαι άσχετος. Για πες μου λίγο, ναι. Μίλα μου λίγο. Για Παντελίδη τώρα να μιλήσω. Ναι, πάμε για Παντελίδη. Όχι τον τραγουδιστή, τον προπονητή. Ναι. Εγώ ήθελα, εγώ βασικά δεν ήθελα να έρθει ο Παντελίδης, σας άκουσα να πει, έχω βγει, ναι. Δεν ήθελα να έρθει. Δεν ήθελα να έρθει γιατί το θεωρώ ένα προπονητή, σύμφωνα με αυτό που έφυγε δηλαδή ο Ερέρας και, κάτι τροβιογραφικό είχε και περισσότερη εμπειρία είχε. Ναι, κάτι, και από εμπειρία... μια σχολή... Το εμπειρία σχετικό. Θέλω να πω, ναι. Και πες μετά, ναι, πες το. Να μου πεις ό,τι θες. Σε γενικές γραμμές, ο προπονητής που έφυγε με τον προπονητή που ήρθε είναι μέρα με τη νύχτα, για μένα. Τον θεωρείς καλύτερο τον Ερέρα, μάλιστα. Εννοείται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Ερέρα έφυγε και πιστεύω ότι καλά έκανε και έφυγε. Α. Τώρα όμως, ήρθε ο Παντελίδης. Είμαι αναγκασμένος να το στηρίξω. Σωστό. Μπορώ να κάνω διαφορετικά. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Από εκεί και πέρα, άκουσα τη συνέντευξή του, ή μάλλον την άκουσα, τη διάβασα, ναι. Σχεδόν τα ίδια πράγματα είπε, με όλους τους προπονητές τους καινούργους. Τι να πει. Μόνο έμεινα σε μία φράση, ποια? Που είναι σημαντική για μένα. Μου αρέσει να μην φοβάμαι. Όχι, έμαθα να μην φοβάμαι, συγγνώμη. Ναι. Έμαθα να μην φοβάμαι. Εάν έμαθα να μην φοβάσαι, κύριε Παντελίδη, γιατί περπατάω τώρα, συγγνώμη. Και καλά πειράζει, καλά κάνεις, καλό κάνεις. Ναι. Λοιπόν, αν έμαθες να μην φοβάσαι, θέλω τότε να μην φοβάσαι κανένα. Να μην φοβάσαι τον αθλητικό διευθυντή, να μην φοβάσαι τον πρόεδρο, να μην φοβάσαι στα αποδυτήρια, να μην φοβάσαι κανέναν. Εάν ήρθες στον Άρη, γιατί εμείς έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που δεν φοβούνται, ναι. Δεν φοβούνται να βγουν να μιλήσουν, δεν θέλω να είσαι κατίνα, δεν είπα εγώ να είσαι κατίνα, αλλά θέλω να βγαίνεις και να μιλάς όταν πρέπει να μιλήσεις. Και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά για την ομάδα και για το σύλλογο. Ναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, τη συντακτική σου, έχεις πάρει, αυτή τη στιγμή έχεις στα χέρια σου μια έτοιμη ομάδα. Δεν θα τη φτιάξεις εσύ, είναι έτοιμη η ομάδα που παίρνεις. Είναι ελιέστερη. Και απλά πρέπει να περάσεις τη φιλοσοφία σου. Ναι. Πρέπει να κάνεις τις στρατηγικές τις δικές σου, τις τακτικές τις δικές σου. Αλλά έχεις μια έτοιμη ομάδα. Και ήρθες από μια ομάδα η οποία έχει και αυτή πάρα πολύ καλό υλικό. Οπότε, να ξέρεις, για μένα, δεν σου δίνω παραπάνω από 3-4 αγωνιστικές. Και σε αυτές τις 3-4 αγωνιστικές... Πιο πολλές από μένα έδωσες εσύ. Εγώ έδωσα 2. Σε αυτές τις 3-4 αγωνιστικές δεν σου δίνουν το δικαίωμα να χάσεις. Ναι. Ο Άρης, με τους αντιπάλους που θα παίξει, δεν πρέπει να χάσει. Δεν λέω να κερδίσει. Δεν πρέπει να χάσει πάντως. Μάλιστα. Πουθενά. Ωραία. Για να φτάσεις τον Ιανουάριο, να κάνεις τις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει και να τραβήξουμε τον καράβι. Αυτά είχα να πω, ακούω. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον. Επόμενος, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Όχι έναν, πολλούς έχουμε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Ρε Χρήστα, τη Φέη, πού τη βρήκες? Τη Φέη Ρουμπινή. Ναι. Τι λες, φίλε, εγώ την ανέδειξα. πριν την αρχίσω να παίζω τη Φέη Ρουμπινή πρόπερση, είχε 15.000 views και έχει φτάσει στο εκατομμύριο, ρε φίλε. Η Φέη. Η Φέη. Η Φέη. Δυνατή η Φέη. Ξέρεις πώς τη λένε το όνομά της? Θεοφανία, ξέρω εγώ πώς να τη λένε. Σοφία. Και το Σοφία το έκανε Φέη. Από μωρό, ναι, Σοφία, από μωρό την ξέρω. Μπαμπά της έκανα πάρα. Έτσι, ωραία, τραγουδούσε από μωρό. Είναι από εδώ. Καλά, σ' αρέσει η Φέη, ρε. Τραγουδούσε, είπα, ρε φίλε. Δεν είπα ως. Τραγουδούσε. Ναι, να μ' αρέσει, ναι, πολύ ωραίο τραγούδι λέει. Κι άλλες φορές την έβαζε. Πέρυσι έβλε, άκουγα. Μη δε. Την έχει δει live? Όχι. Κάποια στιγμή θα αξιωθεί να τη δει.
Αυτή με έχει δει live. Σε ακούει live. Δεν μπορεί να σε δει live. Νίκο, στη σκιά του Χρήστο, πού να γίνεις μεγάλο δημοσιογράφος εσύ τώρα. Είναι ήδη ρε. Ναι. Όχι, μεγάλη σκιά ρε εσύ. Φύγε από εκεί. Πήγαινε κάπου αλλού ρε. Πάνε κάπου αλλού και εσύ. Να πετάξεις. Ποιος κανάλι. Κάποια στιγμή όλα θα γίνουν. Τι να πω, επικοδομητική η συζήτησή μας για τον Άρη και τον Παντελή. Ρώτησα κάποιον που είναι κοντά στην αυτές τις μέρες δούλευα εκεί στο γήπεδο, δούλευα καλά. Ναι. Και κάποιον που είναι πολύ πολύ κοντά στην ομάδα, λέω, έχω μια απορία. Μου λέει, μιλούσαμε και κάναμε μια συζήτηση. Γιατί δεν είπε, ξέρω εγώ, προέλαβε ο πρόεδρος. Εγώ είμαι πρόεδρος μιας ομάδας. Της ομάδας. Και εγώ βλέπω ο προπονητής μου, χρησιμοποιεί τον παίκτη εκείνο, ο οποίος δεν τραβάει, δεν χρησιμοποιεί κάποιον άλλο που κατά τη γνώμη μου τραβάει. Λέω, γιατί δεν το λέω, έλα δωρε, κύριε, δεν το λέω, ποιον να βάλει, να καλά. Ρώτα, γιατί δεν βάζει. Ποιος σου είπε, το έκανε, λέει, αλλά αυτός είχε αιμονές και τα λοιπά. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Να έχει αιμονές ο προπονητής, πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό. Ναι. Τώρα, δεν ξέρω, έτσι νομίζω, έτσι λέω εγώ. Έτσι μου είπε ότι έχει αιμονές, τον είπε ο πρόεδρος. Τι είναι, γιατί κάνει ο επόμενος προπονητής. Το τι έκανε ο Ερέρα, καλό, κακό. Όχι, πάω τώρα στο προηγούμενο που είπε ότι ξέρεις εγώ δεν τους βάζω το βιογραφικό ή περισσότερη εμπειρία. Τι να την κάνω την εμπειρία εγώ άμα δεν έχεις μαγιά. Μαγιά θέλει. Μάλιστα. Μαγιά και προσωπικότητα. Και μάλιστα. Γνώση φυσικά το αντικείμενο, αλλά επειδή ήταν άλλος 50 χρόνια προπονητής και ο ένας είναι 30, τι σημαίνει ότι εμπειρία μετράει. Άμα είσαι κολλημένος, άμα έχεις κόλλημα κάπου, τι να την κάνω την εμπειρία εγώ. Μαγιά θέλει και προσωπικότητα να μπορέσεις να καλύψεις παίκτες, να βάλεις πινελιά σου τώρα, εντάξει. Και εμένα μ' αρέσει πολύ ο Παταλίτης, μ' αρέσει πολύ, εντάξει, θα το δούμε, θα το δείξει το έργο του πορεία, θα τα δείξει όλα. Ό,τι και να πούμε είναι μάτιο. Όπως είπες, δύο αγωνιστικές. Πολλές είναι τρεις. Θα φανεί. Θα φανεί και από την πρώτη, εγώ πιστεύω, όχι να τον κρίνω, θα φανεί από την πρώτη αγωνιστική αν έχει βάλει κάτι δικό του. Σωστό. Θα φανεί. Δεν λέω θα τον κρίνω. Κατάλαβες εννοώ. Έτσι. Να είσαι αλλά καλά. Θα δείξει δεύτερη αγωνιστική ότι η ομάδα έχει κάτι δικό. Δηλαδή έβαλε ένα στοιχείο δικό του μέσα. Mm-hmm. Και όπως πάμε, λαού, βήμα-βήμα. Αλλά φυσικά εντάξει, ποια εμπειρία και. Άμα είναι κολλημένος ο άνθρωπος, τι τον κάνει. 100 χρόνια, το βιογραφικό τώρα, το άντε βιογραφικό κλείσε, δεν φτάνει. Σημαίνει. Φτάνει, φτάνει λέω. Περιμένουν κι άλλοι, οδοστρωτήρας είσαι. Οδοστρωτήρας είσαι. Βιογραφικό, αλλά λίγα λεφτά παίρνεις εκεί, αδικείς. Πού να, τώρα θα πάρω αύξηση. Απεργία να κάνεις, απεργία. Έγινε, να είσαι καλά. Έγινε. Ξέρει και πόσα παίρνω. Ήποπτος ο φίλος, ξέρει πολλά. Ήποπτο το αίσθημα σου, ήποπτο. Πάμε στον επόμενο, Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου Νίκο, γεια σου Χρήστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Φώτης. Γεια σου Φώτη. Έχουμε ξαναμιλήσει, σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Να είσαι καλά. Το Χρήσταθο ειδικά. Μεγάλος άνθρωπος. Προδίδεις την είπα... ηλικία μου τώρα. Είμαι ο πρώτος, σχεδόν ίδια ηλικία έχουμε. Α, ωραία. Είμαι ο πρώτος που είπα ότι είναι πισωγύρισμα με αυτό που κάναμε με τον προπονητή. Ναι. Με τον Πάκο. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε και τον καινούριο προπονητή. Σωστό. Αλήθεια. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Άρης. Έτσι. Και όλους. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε αν θέλουμε να πάει μπροστά η ομάδα μας. Δίκιο έχεις. Γι' αυτό λοιπόν να στηρίξουμε τον Παντελίδη και θα δούμε και θα τον κρίνουμε στην πορεία τον άνθρωπο. Και ας στηρίξει και αυτός αυτή τη στήριξη που του παρέχουμε. Έτσι ακριβώς. Και αυτός, όπως το είπες, Χρήσταθε. Περιμένουμε να δούμε πράγματα. Αυτό τον εαυτό του βασικά. Έτσι. Τον εαυτό του, αν στηρίξει τον εαυτό, θα στηρίξει τον Άρη. Αν στηρίξει τον εαυτό του, θα στηρίξει και τον Άρη και όλα θα πάνε καλά για όλους μας. Και έτσι. Για τον Άρη μας φυσικά. Έτσι. Που πάνω απ' όλα πρέπει να σκεφτόμαστε την ομάδα μας και αυτά τα τέσσερα γράμματα που τα έχουμε στην καρδιά μας εδώ και χρόνια και τα ακολουθούμε πιστά. Έτσι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Όλα καλά να είναι. Έτσι, να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Δημήτρη. Πάμε στον επόμενο. Μάλλον ένα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Ο Μάκης είμαι. Γεια σου, Μάκη. Θέλω, παιδιά, να κάνω μία ερώτηση. Ναι. Επειδή μιλάμε για προπονητή και συνέχεια λέμε. Επειδή είστε έμπειροι και ιδίως ο Χρήστανθος είναι πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Δεν πάλι με την ηλικία. Σιγάρε, 40 χρονών είμαι. 40 χρονών είναι παιχταρά. Φέρμορε, Χρήστανθε, τι σημαίνει καλός προπονητής για σένα. Τι σημαίνει καλός προπονητής για μένα. Να πετυχαίνει το στόχο. Να πετυχαίνει το στόχο. Ναι, πώς θα το πετυχαίνει, δηλαδή. Τι πώς θα πετυχαίνει. Δηλαδή, στο τέλος της χρονιάς, τι λες. Θέλουμε να βγει Ευρώπη. Άμα θέλαμε τον Γκουαρδιόλα να το πετυχαίναμε το στόχο.
Αν φέρναμε τον Γκουαρδιόλα. Με το υλικό που έχουμε φέτος και το υλικό που έχουν οι άλλες ομάδες, το στόχο της Ευρώπης με τον Γκουαρδιόλα θα τον πετυχαίναμε, ναι. Ωραία. Αυτό μου άρεσε που είπες, γιατί προτάλληλα δεν θα πέναμε και με τον Γκουαρδιόλα. Όχι, σωστό. Φυσικά και με το υλικό που έχουν. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Μα και ο προπονητής κρίνεται ανάλογα και με το υλικό που έχει. Ναι, γιατί λένε τώρα μεγάλους προπονητές. Οι μεγάλοι προπονητές. Γιατί μην ξεχνάμε και πού ξεκίνησε ο Γκουαρδιόλα, έτσι. Μην το πας μακριά. Ο Κούπερ ήρθε. Ο Κούπερ λοιπόν είχε budget 13 εκατομμύρια. Αγωνιστικό. Αγωνιστικό. Έτσι. Όχι 13 το αγωνιστικό, περίμενε. 9 αγωνιστικό με 10. 15 ήταν το σύνολο. Ήθελα να πω, παιδιά, γιατί λένε τώρα για Παντελίδη, για Ερέρα και όλα αυτά και γενικώς για προπονητολογία. Ναι. Αυτοί που έχουν παίξει, γνωρίζουν μέσα καλά την μπάλα και τους ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής πρέπει να κερδίσει πρώτον τον σεβασμό των ποδοσφαιριστών και την ψυχολογία. Σωστό. Οι ποδοσφαιριστές παίζουν για τον προπονητή. Ακούστε με, ο προπονητής είναι καλός να διαβάζει το παιχνίδι και να μπορεί να στείνει την ομάδα σωστά ανάλογα με το παιχνίδι. Με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Αν έχει την ψυχολογία και το σεβασμό των ποδοσφαιριστών, οι ποδοσφαιριστές θα δώσουν όλα. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο. Το πιο σημαντικό αυτό είναι. Γιατί βλέπεις τον πρώτο χρόνο, ας πούμε, π.χ. είδες εχθές πήρε την Τρίπολη από τα 0 και την ανέβασε και την πήγε. Από 15η πήγε Ευρώπη, ναι. Α, μπράβο. Και φέτος, όχι ότι δεν έπαιξε καλή μπάλα. Έπαιζε και από όλους τις ομάδες που έχασε. Έμοιαζε με τον Άριο Αστέρας φέτος. Ναι, είχε την ατυχία, τον αδικήσαν και σε κάποια αποτελέσματα, να μην πάρει τους βαθμούς που θα έπρεπε να πάρει. Mm. Εντάξει, είχε καλές ευκαιρίες, 100 διάβασα σε κάποια... Ο Αστέρας είναι η τρίτη ομάδα στην παραγωγή ευκαιριών. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν εμείς αυτόν τον προπονητή θέλουμε να κερδίζει το σεβασμό, γιατί τον κερδίζει, το έχει αποδείξει και στις ομάδες που έχει πάει, να είναι δίκαιος και να μπορεί να διαβάσει το παιχνίδι, αδερφέ. Ελπίζω να επιβεβαιωθεί, ο Δόνης. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και ο στόχος μας είναι η Ευρώπη, όπως είπες Χρυσνάδε και Νίκο. Αυτό μας ενδιαφέρει για να κάνουμε και το επόμενο χρόνο το μεγαλύτερο άλμα. Έτσι. Αυτό θέλουμε. Να είσαι καλά. Καλώς σου Κού, παιδιά. Γεια σου Μάκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, άλλον ένα και πάμε διάλειμμα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τελευταίος και καλός. Όχι, δεν είσαι τελευταίος. Είσαι τελευταίος πριν το break. Για τον break. Τελευταίος πριν το τέλος, ναι. Τελευταίος και κακός, άρα. Συνήθως βγαίνω πρώτος για να λέω και τους χορηγούς, αλλά σήμερα την πατήσαμε. Τι έγινε με τον Γαλατσόπουλο, κύριε Χρύσανθε? Τι έγινε? Την κάνουμε μούχτη, δεν μιλάμε καθόλου. Καλά, τι εκπομπή ακούς? Δυο μέρες λέω με τον Γαλατσόπουλο. Θες έβγαλε τέτοιο. Λοιπόν, ολόκληρο, να ρωτήσω κάτι. Θες έβγαλα λογίδριο, θα με έπαιρνε τηλέφωνο παραλίγο. Άσε τι έβγαλες εσύ, τι είπες εσύ. Πόσο είναι δύσκολο ή εύκολο είναι να βγει και να του πάρει μια συνέντευξη? Στο All About Aris. Ναι, το All About Aris. Δεν νομίζω να βγει. Γιατί? Πες μου λίγο, τι ουσία θα έχει να τον βγάλω και να τον πω τι. Να μου πει, θες να με κυνηγήσει. Ναι, να μας πει τυπικά που στηρίχθηκε και έβγαλε αυτή την απόφαση. Στο ότι η Επιτροπή Πρωταθλήματος έχει το δικαίωμα, θα σου πει, να το κάνει. Γιατί δεν το έκανε στην προηγουμένη περίπτωση? Γιατί ο Άρης δεν κατέθεσε αίτημα, θα σου πει. Α, πολύ ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η απάντηση. Στην Επιτροπή Πρωταθλήματος. Στην Επιτροπή Πρωταθλήματος, ξαναλέω. Ναι, ναι, την Επιτροπή Πρωταθλήματος. Εκεί, όλες τις απαντήσεις κανονικά σας δίνω. Τι νομίζω, εδώ θα κάνω. Εκ μέρους του κυρίου Γαλατσόπουλου, λοιπόν, εκπρόσωπος. Θα σου πει όμως, θα σου πει η ΚΑΕ Άρης, ήξερα πάρα πολύ καλά το αποτέλεσμα. Και δεν ήθελα να ξεκινήσω. Ή στο έχει πει ο The Record. Στο έχει πει ο The Record. Το έχει πει ο The Record, μάλιστα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση του Άρη. Ήτα. Ναι. Ήτα, κοίταξε, ήτα έχει διαφορά. Ήτα με κατεβασμένα χέρια. Όχι, το πάλεψε. Και ήτα με το να παλεύω, έχει διαφορά. Το πάλεψε αυτή τη φορά. Άρα ναι, ναι, το πάλεψε. Στο μυαλό βάλει... της και αν θα και που θα, αν έκανε αίτηση. Μισό λεπτό. Θεωρείς μια διοίκηση η οποία χρωστάει τα μαλλιοκέφαλά της από τους προηγούμενους μπορεί να τεθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ? Δεν κρίνω αυτό. Δεν κρίνω αυτό. Κρίνω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν ο Άρης βάζει το κεφάλι του ευάλωτος, για να βγάλει τα χρέη από την ώρα. Δεν κρίνω αυτό. Όχι, όχι. Έτσι. Ο Άρης επειδή είναι ευάλωτος σε τέτοια θέματα την τρώει. Όπως την έφαγε και σε άλλο θέμα. Επίσης, πιο σημαντικό. Επειδή το γνωρίζει πολύ καλά. Την έφαγε καλά σε άλλο θέμα, πιο σημαντικό ο Άρης. Ωραία, επειδή το γνωρίζει το άλλο θέμα, οι υπόλοιπες ομάδες τι ψήφισαν εκτός από τις 4-3. Ο Ολυμπιακός και ο Προμηθέας ψήφισαν Άρη. Οι υπόλοιπες ομάδες που δεν ψήφισαν τίποτα, δεν είχαν δικαίωμα να είναι στην Επιτροπή. Αυτά είναι οι ομάδες στην Επιτροπή. Αυτά. Okay.
Το Ρέθυμνο, ο Προμηθέας και οι τέσσερις θεωρητικά. Δηλαδή το ρεζουμί της ιστορίας, επειδή είναι αδύναμος οικονομικά ο Άρης, έγινε αυτό? Όχι. Γιατί υπάρχει ένα μπλοκ ομάδων που αποτελείται από τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, το Ρέθυμνο και την ΑΕΚ. Ναι. Συν κάποιους άλλους μικρότερους που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή Πρωταθλήματος, οι οποίοι εγώ θεωρώ ότι είναι αυτοί οι οποίοι είναι κοντά στην ΕΟΚ. Και υπάρχουν άλλες ομάδες, όπως ο Άρης, ο Ολυμπιακός κτλ., που δεν είναι κοντά στο Βασιλακόπουλο και την ΕΟΚ. Μάλιστα. Και πλέον η ΕΟΚ. Εδώ όμως δεν έχει να κάνει με ΕΟΚ. Εδώ έχει να κάνει όμως με ΣΑΚΕ. Βιάστηκες. Η ΕΟΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, όλοι αυτοί κάθε χρόνο τι κάνουν, κάθε δύο χρόνια, προσπαθούν να ελέγξουν και τον ΕΣΑΚΕ. Mm. Άρα στηρίζουν υποψήφιους. Συγχαρητήρια. Πήγε λοιπόν η διοίκησή σου πέρσι, ο κύριος Λάσκαρης. Και ψήφισε Γαλατσόπουλο. Όπως τον λέγανε τον κύριο Παπά. Ο Κυριάκης. Ναι, αυτός. Ναι, και ψήφισε Γαλατσόπουλο. Ναι. Βγήκε αυτή η εκπομπή και δεν έκανε μούχτη και φώναζε. Και βγαίνανε και μας λέγανε ότι επειδή δεν μας δίνει δύσο ο Λάσκαρης, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Λες και εγώ μιλούσα θετικά για τον ΠΑΟΚ και τον το επόμενο άλλαξα. Χρόνο που θα έχουμε νέες εκλογές θα ψηφίσουμε και τον Μπρέλεβιτς, άμα κάτι, έτσι. Άντε, καλό βράδυ. Όπανε, πάνε. Άντε, γεια. Δεν τύχει. Δίκιο έχει. Ναι, εντάξει. 100% δίκιο έχει, ρε φίλε. Δίκιο έχει. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Το κεφάλι μας θέει. Αμαρτίες προηγουμένων. Παιδεύουσι νυν. Λοιπόν. Δώσε αέρα τώρα. Καλός ο Αντώνης Ρέμος, ένα από τα καλά παλιά του τραγούδια. Αλλά πάμε λίγο πάλι στα πιο νημερωτικά μας. Εντάξει. Το κάναμε εδώ πέρα παραμονή πρωτοχρονιάς. Και ακόμα έχουμε, εντάξει, δεν απέχει πολύ βέβαια, σε ένα μήνα και κάτι, αλλά έχουμε 16 Νοεμβρίου. Λοιπόν, μην καλείτε, θα πάμε λίγο να μιλήσουμε για μπάσκετ. Νομίζω, εντάξει, τα είπαμε καλά, θα θέλαμε να τα πούμε σίγουρα κι άλλο, αλλά... Ένα λεπτά γιατί μου ήρθε ένα μήνυμα. Ωραία. Θα πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και ένα σημαντικό παιχνίδι, παιδιά, την Κυριακή. Εντάξει, ποδόσφαιρο δεν έχει, συζητήσαμε για μπάλα. Αλλά υπάρχει και το μπάσκετ. Υπάρχει κρίσιμη αναμέτρηση με το Περιστέρι την Κυριακή στις 5 στο Αλεξάνδριο. Και το διακύβευμα Γιάννη Παραπονιάρη είναι μεγάλο. Έτσι, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Το διακύβευμα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διακύβευμα ένα παιχνίδι στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αλλά σίγουρα είναι μια αναμέτρηση κρίσιμη για την ομάδα, είναι μια αναμέτρηση την οποία οι Κίτρινοι θέλουν να κερδίσουν για να πάρουν ακόμη μεγαλύτερη όθηση και ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία εν ώψη της απαιτητικής συνέχειας. Γιατί το έχουμε σημειώσει και μέσα από τον Αμπαουτάρης αλλά και μέσα από την κουβέντα μας στο Λίμπερο, ότι ο Νοέμβρης είναι ένας μήνας φωτιά για τον μπασκετικό Άρη, γιατί πέρα από τα παιχνίδια που υπήρχαν, οι διπλές αγωνιστικές υποχρεώσεις με τα παιχνίδια της Ευρώπης, υπάρχει ένα δύσκολο παιχνίδι που ακολουθεί τώρα την Κυριακή με το Περιστέρι, το οποίο νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Μια ομάδα που ανέβηκε πέρσι από την Α2 κατηγορία, έχει καταφέρει να τραβήξει επάνω της τα βλέμματα με ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα και 5 στις 5 νίκες στο ξεκίνημα αυτού του πρωταθλήματος. Και πλέον το ερώτημα που τίθεται είναι σε ποια έδρα θα σκοντάψει. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε αυτό το στραβοπάτημα να συμβεί την Κυριακή απέναντι στον Άρη. Έναν Άρη ο οποίος το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, δείχνει σε καλό φεγγάρι. Δείχνει να έχει βρει το ρυθμό του, δείχνει να έχει βρει κάπως τα πατήματά του. Φυσικά και η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και μπορεί να παίξει ακόμη καλύτερο μπάσκετ και να αποδώσει ακόμα καλύτερα μέσα στο παρκέ. Νομίζω ότι η εμφάνιση, ότι η νίκη πιο συγκεκριμένα μέσα στη Ρόδο έχει δώσει άλλον αέρα στην ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε να κερδίσει μέσα στη Ρόδο περίπου 5,5 χρόνια και το κατάφερε. Αυτό μάλιστα πραγματοποιώντας και μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στους Ροδίτες, όπου βρήκε λύσεις και πήρε και αρκετές βοήθειες από τα παιδιά τα οποία προήλθαν από τον πάγκο και έτσι έδωσε ο καθένας, έβαλε το δικό του λιθαράκι για να έρθει αυτή η νίκη. Μεσοβδόμαδα είδαμε την ομάδα να ρολάρει καλά απέναντι στην Νίπρο, μια ομάδα με πολύ
χαμηλότερη δυναμικότητα. Νομίζω ότι στο παιχνίδι της Τετάρτης φάνηκε η πραγματική διαφορά των δύο αυτών ομάδων και υπενθυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι μέσα στην Ουκρανία ο Άρης είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ για να κερδίσει την Δνίπρο. Την περασμένη Τετάρτη όμως, την Τετάρτη που μας πέρασε, οι παίκτες του Αγγέλη Αγγέλου, πραγματοποιώντας μια μεστή εμφάνιση, κατάφεραν να πάρουν έτσι μια νίκη σε Εύρος και γενικότερα να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο ρυθμό και να πάρουν ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία εν όψη και της αναμέτρησης με το Περιστέρι. Και νομίζω ότι και η ουσία αυτού του παιχνιδιού απέναντι στην Δνίπρο, νομίζω ότι αυτή ήταν. Αυτός ήταν ο σκοπός. Μάλιστα το είχε τονίσει και ο Βαγγέλης Αγγέλου στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση, ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παιχνίδια για να δουλέψουμε κάποια πράγματα παραπάνω, για να δούμε κάποια σχήματα και κάποια πρόσωπα έτσι σε αγωνιστικές συνθήκες, τα οποία θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν και να μας δώσουν κάποιες επιλογές και στις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος. Ένας Άρης ο οποίος από χθες έχει στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στην αναμέτρηση με το Περιστέρι, έκτη αγωνιστική της betshop.gr Basket League. Ο Άρης ο οποίος βρίσκεται στο 2-3 μέχρι στιγμής, μετά από 5 παιχνίδια στην Basket League μετράει 2 νίκες και 3 ήττες, οπότε αρχής γενομένης από το Περιστέρι, από την αναμέτρηση με το Περιστέρι την προσοχή Κυριακή, θέλει να κάνει τον boost up στην απόδοσή του, να παρουσιάσει καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να ισοφαρίσει έτσι τις ήττες του με τις νίκες του. Να πάει δηλαδή στο 3-3, να ανέβει κι άλλο στα σκαλοπάτια της βαθμολογίας και να πάει μετά με ακόμη καλύτερη ψυχολογία και ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να παίξει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι φυσικά το οποίο μετατέθηκε κατά μία ημέρα από ό,τι αρχικά είχε οριστεί, αντί για Σάββατο, δηλαδή 24 του μήνου. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ναι. Η αντίδραση της ΚΑΕ μετά από την χθεσινή εξέλιξη και επίσημα πλέον, ποια είναι? Εντάξει, επίσημα δεν αντίδραση, υπάρχει κάτι, ναι. Η επίσημη αντίδραση, ναι, δεν υπάρχει. Υπάρχει εκνευρισμός στους ανθρώπους του Άρη, υπάρχει απογοήτευση για το γεγονός ότι ένα σύλλογος, μια ομάδα με το μέγεθος και τη δυναμική του Άρη και την ιστορία που έχει γράψει όλα αυτά τα χρόνια αυτή η ομάδα στο ελληνικό μπάσκετ, αντιμετωπίζεται από τους αρμόδιους φορείς με τέτοιο τρόπο. Σε αντίστοιχο αίτημα της ομάδας, η οποία επιστρέφοντας από τη Φιλανδία, από την Κατάγια όπου μετέβη για να παίξει με την τοπική ομάδα, αναγκάστηκε να αλλάξει 3 αεροπλάνα. Αυτό είναι τρομερή καταπώνηση για τους αθλητές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το ταξίδι. Μάλιστα ο Βαγγέλης Αγγέλου είχε πει ότι αυτό το ταξίδι είναι προετοιμασία για αστροναύτες, γιατί τις πιέσεις που δέχεται το σώμα και όλη την ώρα μέσα στο αεροπλάνο, παιδιά τα οποία ξεπερνάνε τα 200 εκατοστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και σε ένα πολύ απλό αίτημα της ΚΑΕ Άρης, ούτως ώστε να μεταδεθεί κατά μία ημέρα ο αγώνας με τον Κολοσσό, ένας Κολοσσός ο οποίος δεν έχει ούτε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, ούτε ιδιαίτερη καταπώνηση, ούτε ταξίδι, καθώς το παιχνίδι ήταν στην έδρα του, είχε μία εβδομάδα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την αναμέτρηση, είπε όχι και πατώντας την άρνηση του Κολοσσού, ο Εσάκε τελείωσε εκεί την κουβέντα και είπε στον Άρη ότι δεν γίνεται να αλλάξει ημερομηνία το παιχνίδι, να μετατεθεί κατά μία ημέρα όπως αιτήθηκε η ομάδα και θα παιχτεί κανονικά το Σάββατο. Και σε ακριβώς ίδια περίπτωση, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ αιτήθηκε να πάει κατά μία ημέρα αργότερα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επειδή η ομάδα των Ασπρόμαυρων παίζει στην Τενερίφη για το Basketball Champions League την προσεχή Τετάρτη και θα αναγκαστεί να κάνει και αυτή ένα μεγάλο ταξίδι, ζήτησαν να έχουν μια επιπλέον ημέρα ξεκούρασης και φυσικά ο Εσάκε παρέπεψε το όλο θέμα στην Επιτροπή Πρωταθλήματος, η οποία με ψήφους 4-3 ενέκρινε ούτως ώστε να μετατεθεί κατά μία ημέρα το ντέρμπι. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αντιμετώπιση με διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά όταν κάνει ένα αίτημα ο Άρης και φυσικά
με διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά στάθμα όταν κάνει ένα αίτημα ο ΠΑΟΚ. Και αυτό φυσικά δεν περιποιεί τιμή ούτε για τον Εσάκε, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος και η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, παρά τα προβλήματά του και παρά τις δυσκολίες του, κάνει ένα τίμιο αγώνα, ούτως ώστε να επανέλθει στα γνωστά του στάνταρ, κάνει έναν τίμιο αγώνα, ούτως ώστε να μπορέσει να σταθεί και πάλι δυνατός στα πόδια του, και σε καμία περίπτωση δεν του αξίζει αυτή η συμπεριφορά από τους αρμόδιους φορείς. Οπότε πρέπει εκεί στον Εσάκη λίγο να ξανασκεφτούν με τι μέγεθος έχουν να κάνουν απέναντί τους. Ναι. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής, φαντάζομαι τα Ξηλαφτσάκη δεν υπολογίζουμε. Λογικά. Ο Διαμαντής Λαφτάκης πολύ δύσκολα θα προλάβει να είναι έτοιμος για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο τραυματισμός του στο παιχνίδι με την Τνίπρο ήταν αρκετά σοβαρός. Ευτυχώς το παιδί απέφυγε τα χειρότερα, γιατί η πρώτη εκτίμηση του γιατρού, του κυρίου Κουκουλιά, ήταν ότι μπορεί να έχει υποστεί μέχρι και ελαφρύ κάταγμα. Οπότε εκεί μιλάμε ότι πάμε για περίπου 2 μήνες εκτός. Στο τέτοιο παρόλα αυτά έχει υποστεί ένα διάστρεμα. Δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς ο χρονικός ορίζοντας ο οποίος θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο αθλητής, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει να είναι έτοιμος στην αναμέτρηση με το Περιστέρι. Θεωρώ, και με βάση και το ρεπορτάζ που έχω κάνει, ότι ο Βαγγέλης Αγγέλου θα περιμένει το ντέρμπι της έρχονης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ, ώστε να δει αν ο Διαμαντής Λαφτσάκης θα είναι σε θέση να μπει και πάλι σε αγωνιστικούς ρυθμούς και να βοηθήσει την ομάδα. Και είναι ένας τραυματισμός ο οποίος έρχεται σε ένα σημείο όπου ο συγκεκριμένος παίκτης είχε δείξει ότι βρίσκει τα πατήματά του, αρχίζει και αποκτά μεγαλύτερο ρόλο στην ομάδα και δίνει τις λύσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο Σλαφτάκης ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Άρη στο διπλό στη Ρόδο μαζί με τον Δημήτρη Πτωφλιώνη. Ήταν ουσιαστικά οι παίκτες οι οποίοι άλλαξαν όλο το ρυθμό του αγώνα και οδήγησαν την ομάδα στη νίκη. Και όσο αγωνίστηκε, όσο πρόλαβε να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Τνίπρο, ήταν πάρα πολύ θετικός. Και γενικά το Περιστέρι, με το ρόστερ που διαθέτει και με τον τρόπο παιχνιδιού που παίζει, αυτό το γεγονός ότι πηγαίνει σε ένα γρήγορο τέμπο το παιχνίδι, είναι μια ομάδα που σουτάρει πολύ από το τρίποντο, είναι μια ομάδα η οποία εκμεταλλεύεται πολύ τα μισμάτς μετά τις αλλαγές στα σκρίν. Ο Σλαφτάκης είναι ένα παιδί το οποίο, επειδή έχει πολύ καλή αθλητικότητα, μπορεί να μαρκάρει και κοντύτερο παίκτη, μπορεί να μαρκάρει και ψηλότερο παίκτη, να τον πάει δηλαδή στα αλτικά του προσόντα και να του παίξει άμυνα ψηλά. Και γενικότερα το Περιστέρι διαθέτει αρκετούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και στο 3 και στο 4. Έχει τον Βασιλόπουλο, έχει τον Σύρκο, έχει τον Μπεντήλ, ο οποίος χρησιμοποιείται περισσότερο από τον Αργύρη Πεδουλάκη στο 5, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει και στο 4. Γενικότερα η απουσία, όπως όλα δείχνουν, του Σλαφτσάκη θα είναι σημαντική για την ομάδα. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Άρης. Τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία θα κληθούν να καλύψουν και το δικό του κενό θα βγουν, θα πολεμήσουν μέσα στο παρκέ για να πάρουν την τρίτη τους νίκη στην φετινή Basket League και να πάνε με ακόμη μεγαλύτερη ψυχολογία στα παιχνίδια που ακολουθούν. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Γιάννη. Όσον αφορά, Νίκο, αυτό να πω και να κλείσω. Ναι. Η ομάδα κάνει αυτή την ώρα την προπόνησή της. Πιστεύω σε λίγο θα έχουμε και την ενημέρωση από την ΚΑΕ. Εχθές να σημειώσουμε... Για να δούμε με Μπέλ τι γίνεται και με Μποχωρίδη κυρίως, έτσι. Ακριβώς. Και με τον Γιώργο τον Αγγέλου. Σωστά. Ο Γιώργος Αγγέλου ταλαιπωρείται από μία ίωση, ναι. Οπότε νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα μη συμμετοχής του στην αναμέτρηση της Κυριακής. Φαντάζομαι ότι αν όχι από σήμερα, από αύριο θα είναι σε θέση να μπει κανονικά στις προπονήσεις και να θέσει αυτόν στη διάθεση του προπονητή του. Από εκεί και πέρα ο Γκάρι Μπέλ θα παίξει στο μάτι με το Περιστέρι, τουλάχιστον αυτό μας είπε ο κόουτς Αγγέλου στην συνέντευξη τύπου μετά την αναμέτρηση με την Τνίπρο, στο σχετικό ερώτημα που του θέσαμε. Έχει υποστεί ένα διάστρεμα, όπως το χαρακτήρισε, στον δεξί του ώμο. Αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις, αλλά θα του γίνει κάποια παυσίπονη ένεση για να είναι κανονικά
στην διάθεση του, του προπονητή του. Τώρα ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος αισθάνθηκε μια ενόχληση στους τετρακεφάλους, θα δούμε σήμερα την, την κατάστασή του, θα επαναεξεταστεί η κατάστασή του από τον γιατρό της ομάδας και αναλόγως θα έχουμε σε λίγη ώρα καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τον αρχηγό του Άρη, ο οποίος θεωρώ ότι και αυτός θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του για την προσεχή αναμέτρηση. Ξεκίνησε με τεμποδίων η προετοιμασία της ομάδας, αλλά θεωρώ ότι όλοι οι παίκτες πλην του Σλαφτάκη θα είναι κανονικά στη διάθεση του Βαγγέλη Αγγέλου για, για αυτό το κρίσιμο μάτς που ακολουθεί την Κυριακή. Ωραία, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Νικόλα. Καλή συνέχεια, Κυριακή. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη και τα τελευταία νέα των Μπασκετικού Άρη. Περιμένουμε να τελειώσει και η προπόνηση. Βασίλη μου, τη γραμμή του, του Γιάννη. Ωραία, αδελφέ μου. Λοιπόν, περιμένουμε τώρα να τελειώσει και η προπόνηση για να δούμε τι γίνεται με Λευτέρη Μποχωρίδη και, και Γκάρι Μπέλ και με τον Γιώργο τον Άγγελο που ταλαιπωρείται από μία ίωση. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Φυσικά την Κυριακή θα υπάρξει ζωντανά η μετάδοση του αγώνα με το Περιστέρι από το Λίμπερο 107,4 και ενημέρωση μέσα από το Λαμπαουτάρης. Εμείς θα πούμε ξανά τη Δευτέρα, λίγο μετά από τις 5, στην αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας εβδομάδας που θα κορυφωθεί με το παιχνίδι του Άρη στο Γεντικούλε κόντρα στον Όφι. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.